Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρείτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα είναι οι πρώτες για την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό της κίνησης στην οποία είστε επικεφαλής. Ποιος είναι ο στόχος σας? Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ κύριε Μελισσόπουλε γιατί εκ μέρους του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο είναι έγκυρο, εγκυρότατο και εσύ φυσικά και το τιμώ, έχουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Να εκθέσουμε τις σκέψεις μας και με τη βοήθεια των ευστόχων ερωτήσεων σας, σας προκαταλαμβάνω. Εμείς είμαστε μια πολιτική κίνηση αντιμνημονιακή της Ειρηνικής Επανάστασης, εκφραστική της αγωνίας του λαού για την επιβίωσή του. Ακόμα πιο εκφραστική μιας δημοκρατικής τάξης μέσα στην κρίση για να βγούμε από την κρίση. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, είναι μια ενδιαφέρουσα συλλογικότητα. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος για την επίτευξή της. Δηλαδή, συγκροτήσαμε αυτή την πολιτική οντότητα, ο Χρήστος ο Ζώης, ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης και εγώ, και πολλοί άλλοι σημαντικοί άνθρωποι, θα πούμε με πολιτικό άιζο πιστοποίηση ιστορίας. Ο στόχος μας είναι η μεγαλύτερη υπερψήφιση από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε θέσει κάποιο μέτρο, έναν πύχη? Δεν πάμε για καριέρες. Δεν πάμε για προσωπικές φιλοδοξίες. Εγώ προσωπικά, επιτρέψτε μου να πω, είμαι χορτάτος από αυτά. Δηλαδή το θεωρούσα αμαρτία ο λαός μου να πεθαίνει, να βρίσκεται στα ακρότατα όρια της ύπαρξής του, τα παιδιά του στην πείνα, στην ανεργία, ο διπλανός του, η διπλανή του να αυτοκτονούν, οι άλλοι στα συσίτια, τα μαγαζιά να κλείνουν και εγώ να κάθομαι απαθής, να αγιογραφώ ή να δοξάζω το Σαμαρά. Όχι! Αυτό είναι απόφαση ζωής, είναι κάτι παραπάνω από την πολιτική και πάντως δεν είναι στην πολιτική της ηρεμίας που θέλουν να μας κάνουν τα συστημικά κανάλια ότι ξέρετε ήρεμα ελάτε να μετρήσουμε προγράμματα. Τι προγράμματα? Ελάτε να μετρήσουμε τρόπους ανακούφισης του λαού, για επιβίωση του λαού. Όχι να μετρήσουμε προγράμματα και ο καλύτερος λογογράφος να πετύχει, δηλαδή να πετύχει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Είναι σαν να ζητάει ο λαός από το Σαμαρά και το Βενιζέλο, από τους δήμιους του, να του γιάνουν τις πληγές του. Στο λαιμό που έπεσε η λεπίδα. Αυτά είναι παραδοξολογίες. Τελικά τι είναι η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό? Είναι μια σύμπραξη δυνάμεων οι οποίες προέκυψαν από διαφωνίες με την κυβερνητική πολιτική ή είναι ένα κίνημα το οποίο έχει μακροπρόθεσμες προοπτικές? Είναι κόμμα με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Δηλαδή, μόλις θα τελειώσουμε, να είμαστε με σαφήνεια, μόλις θα τελειώσουμε νικηφόρα, όπως ελπίζουμε, τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα προχωρήσουμε σε μια σύνταξη της διεκδίκησης της παρουσίας μας, της προσφοράς και της παρέμβασής μας στα εθνικά, εσωτερικά, πολιτικά πράγματα. Αλλά πιο μπροστά, κύριε Μελισσόπουλε, με ενδιαφέρει να τονίσουμε σε όλους τους τηλεθεατές μας ότι το όνομα είναι και το νόημα. Το νόημα είναι και το νόημα της παρέμβασης. Δεν είναι απλό όνομα. Είναι τι κάνουμε, απαντά ο τίτλος. Κάνουμε μια ένωση αφιερωματική για την πατρίδα και το λαό. Το όνομα είναι και το νόημα. Το όνομα του τίτλου, του κόμματος. Και αυτό το νόημα όσο ζούμε θα υπάρχει ως νόημα, θα υπάρχει ως αποστολή, ιεραποστολή, θα υπάρχει ως αφιερωματική στάση και δράση δική μας. Κύριε Πρόεδρε, περιμένετε κάποιες πολιτικές εξελίξεις μετά τις ευρωεκλογές? Βλέπετε ότι εκτιμάτε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις? Εκ των πραγμάτων θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Μπορεί να έχουμε και την πολιτική εξέλιξη της στασιμότητας του θανάτου.
ομιγέννητο. Φαντάζεστε ένα θρίαμβο των Σαμαροβενιζέλων. Τότε να ψάξουμε για λιβανιστήρια, να πάμε να λιβανίσουμε στους τάφους του ελληνικού λαού. Φαντάζεστε μία ανατροπή των Σαμαροβενιζέλων, δηλαδή των λιψάνων της Νέας Δημοκρατίας, αυτού του μορφώματος, αυτού του υπολείμματος, με ψιλον γιώτα, όχι κατά ανάγκη και με ήττα, με συγχωρείτε για τον υπενιγμό, του υπολείμματος της κρατεάς, της παλιάς κρατεάς Νέας Δημοκρατίας, φαντάζεστε να νικάει και της ελιάς, του ψευδόνυμου, τώρα που μιλάμε για ελιά, το ψευδόνυμο το ένα, ύστερα ετοιμάζει το ψευδόνυμο το άλλο που λέγεται Νέα Ελλάδα. Εγώ ξέρω εγκληματολογία ως νομικός και ξέρω ότι στα ψευδόνυμα καταφεύγουν ή κακοποιεί κάθε μορφής. Δεν είναι το ψευδόνυμο ένα στοιχείο ούτε εξυγίανσης, ούτε μεταρρύθμισης, ούτε τίποτα. Το ψευδόνυμο είναι η στολή, η προβιά των κακοποιών. Γιατί τα κόμματα μένουν. Συγγνώμη, γιατί αρνείστε το δικαίωμα του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, να αλλάξει το όνομα του κόμματος, ειδικά από τη στιγμή που έχει γίνει και στο παρελθόν και όχι μόνο μία φορά? Το παλιό κόμμα πρέπει να έχει μία υπερηφάνεια για την ιστορία του. Εγώ ως νεοδημοκράτης παλιός και συνειδητός, τώρα η ψυχή μου είναι, έχει τα νεοδημοκρατικά κομματικά πολιτικά εγχαράγματα, όπως όλοι όσοι είμαστε εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν είμαι ως αποστάτης εκτός Νέας Δημοκρατίας, δεν έφυγα, ούτε έριξα Νέα Δημοκρατία. Και για να μην έχουμε σκουριασμένη μνήμη, ο Σαμαράς έφυγε, έριξε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ύστερα έδωσε και ανάσα ζωής στο Σιμίτι, για να, με την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να κάνει την μεγάλη... Στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, με την εκλογή του Στεφανόπουλου έδωσε το Πασόκ Ανδρέας Παπανδρέου και στη συνέχεια τη Σιτάλη την πήρε ο Σιμίτης, γι' αυτό αναφέρομαι στο Σιμίτη, για να κάνει την δραματική δεκαετία της λαιλασίας και της αρπαγής. Γιατί το πρώτο της οχταετίας του Πασόκ 81-90 είχε έναν άλλο ρυθμό και περίπου μόνο ότι ήμουν απέναντι και στην εισβολή των πρασινοφρουρών ως νεαρός βουλευτής στη δεκαετία του 80, θέλω να πω ότι τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης δεκαετίας εκείνης 94-2004 με κυρίαρχη τη σχολή Σιμίτη, με τα έργα, τα υπερτιμολογημένα, με τον Τζοχατζόπουλο να δρά στα προγράμματα, τα εξοπλιστικά, με την Ρεμούλα να είναι ο ρυθμός, με τους εξυγχρονιστές να πατάνε επιπτωμάτων για τον πλουτισμό, για τη λαιλασία, για την αρπαγή, αυτό είναι μικρό απότοκο της στάσης του Σαμαρά το 1993. Γιατί θα μπορούσε να είχε ανασχεθεί διαφορετικά υπόθεση, όχι να έχουμε αυτή τη δεύτερη εποχή της διαφθοράς και της λαιλασίας και της διαπλοκής, του συντονισμού του συστήματος του κομματικού, του Σιμίτη, με την ολιγαρχία. Τώρα βρίσκονται κινήσεις εν εξελίξη που είναι συνέχεια αυτού του δεσμού της ολιγαρχίας, της μεντιακής και των πλουσίων, ποιων πλουσίων, δηλαδή με τα δανεικά και αγύριστα πλουσίων, με τα υπολείμματα του Πασόκ που εκφράζονται τώρα στο ποτάμι, σε κάποιο μικρό ή μεγάλο βαθμό στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελιά κτλ. Σας λέω ένα σκιτσάρισμα που μπορεί να κουράζει τους τηλεθεατές, αλλά θέλω να σας πω, εγώ υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία να οργανώσει τον εαυτό της, να ανασυνταχθεί, δεν με ενδιαφέρει πώς κτλ. Εγώ μαζί με τους άλλους συνεργάτες μας, δηλαδή τους συναδέλφους αντιπροέδρους και αυτούς που σας είπα, έχουμε πάρει το δρόμο μας και πάμε για την πατρίδα και το λαό, το καινούριο μαραθώνιο. Δεν νοσταλγώ να επανενταχθώ στην Νέα Δημοκρατία, είτε της Νέας Ελλάδας του Σαμαρά, είτε άλλων σχημάτων με την ηγετική ομάδα που υπάρχει τώρα
στην Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν έφυγα, με διέγραψαν. Προχθές αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Όλο το Σύνταγμα, όλος ο αστικός κώδικας μιλάει για τα πράγματα εκτός συναλλαγής και για τα πράγματα που λέγονται κοινόχρηστα, που ανήκουν στο λαό, σε κοινή χρήση, με ένα σκοπό, έτσι ορίζονται. Έρχεται λοιπόν αυτός ο καπιταλιστικός νόμος, νέο καπιταλιστικός νόμος, και τα θερίζει όλα. Να μην έχει ο λαός σχέση με τον Αιγιαλό του, με την ακτή του, με τη θάλασσά του. Ξέρετε τι προστατεύονται σε άλλες χώρες? Η θέα. Δηλαδή, αν κάποιος χτίσει έναν ουρανοξύστη και κόβει τη θέα σε ένα συνοικισμό που είναι σκαρφαλωμένος και χτισμένος στην πλαγιά ενός λόφου, αυτό είναι παράνομο. Κύριε Πρόεδρε, σας πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι μπορεί να αποτελέσει κατά την άποψή σας λύση για τη χώρα ή κίνδυνο για την πορεία της χώρας στην Ευρώπη, όπως λένε οι επικριτές του? Πρώτα, η αντιμνημονιακή οικονομική του ανάλυση, εφόσον είναι κρατούσα, είναι καλή του ΣΥΡΙΖΑ. Την κλονίζει μόνο μέσα από τα διάφορα κέντρα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, κλονίζεται αυτή η επαρκής, θα έλεγα, αντιμνημονιακή οικονομική του ανάλυση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εάν εξομαλύνει τις αντιφάσεις αυτές και βρει μια σταθερότητα, μια σταθερή γραμμή και μια ισορροπία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα η έκφραση μιας αντιπρότασης στην οικονομική ανάλυση, πάντοτε λέω την αντιμνημονιακή, πολύ συζητήσιμη, και συμφωνώ στο πυρήνα με αυτή την οικονομική ανάλυση. Να σας πω κάπως εγωιστικά ότι εγώ βρήκα ως ιστοριοδίφης στην περίπτωση της Γερμανίας, στην Συμφωνία του Λονδίνου το 1953, ένα ιδανικό συμβόλαιο για την ρύθμιση του χρέους της Γερμανίας τότε, που είναι πολύτιμο και για σήμερα. Γιατί το ξεχνούν? Γιατί δεν το λέει ούτε ψιθυριστά ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ούτε ψιθυριστά. Μη θυμώσουν τα αφεντικά τους. Μα είναι το επιχείρημα εθνικό, δεν είναι δικό τους. Να το διαχειρίζονται στη τσέπη ή όχι. Έλεγε λοιπόν η Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, την προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έχω πει πρώτος εγώ. Με συγχωρείτε για αυτό το ακαδημαϊκό. Έλεγε διαγραφή χρέους και του πολεμικού χρέους για να μας σκοτώσουν, για να στείλουν τα πάντσερ εδώ, για να κάψουν το δίστομο και τα καλάβρητα, για να σκοτώσουν τους Έλληνες της αντίστασης. Έλεγε λοιπόν διαγραφή του 50% του χρέους και περισσότερο, δεύτερον επιμήκυνση του χρόνου εξυπηρετήσεως, τρίτον χαμηλό επιτόκιο και τέταρτον ρήτρα αναπτύξεως, δηλαδή θα αρχίσει να εξυπηρετεί το χρέος, να πληρώνει η Γερμανία τους δανειστές της όταν θα πιάσει ρυθμό αύξησης του εμπόριου προϊόντος, ΑΕΠ, 5%. Το θέλω όπως είναι, το διεκδικώ όπως είναι, και να αφήσουν τα τεχνάσματα, γιατί πετάει τους κουρνάρας, είναι λαγί, ό,τι τους λένε καν, κουρδιστά πορτοκάλια, δηλαδή προγραμμαίοι άνθρωποι. Λέει τώρα επιμήκυνση, και βάζουν τα παπαγαλάκια να πανηγυρίζουν. Επιμήκυνση στα τυφλά. Και σου κάνουν και ανάλυση ότι άμα είναι η επιμήκυνση και με χαμηλό επιτόκιο, έχει αμέσως ένα 26 δισεκατομμύρια έκπτωση κτλ. Τι είναι αυτά? Θα πω κι εγώ επιμήκυνση. Ενώ έχει κάνει το λάθος και έχει παραλείψει την διαγραφή του 50%, του 60% όσο πάει. Λοιπόν. Σας λέω, κύριε Μελισσόπουλε, λένε επιμήκυνση, αλλά ξεχνούν τη ρήτρα ανάπτυξης. Θα μπορούσα να τη συζητήσω κι εγώ την τυφλή επιμήκυνση, στον άπειρο χρόνο, δηλαδή 60-70 χρόνια τη λένε, για να είναι δουλωμένα και τα δισέγγονά μας. Θα το μπορούσα να το υποστηρίξω κι εγώ, αλλά βάλε και ρήτρα ανάπτυξης, ότι θα αρχίσω να το εξυπηρετώ, για να καταλάβουν και ο Κογλίφι ότι θα έχει κάποιες επιπτώσεις επάνω στα δελτία
του ταμείου τους κατέτος και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ότι όσο είναι στην δυστυχία η Ελλάδα όπως είναι τώρα, δεν μπορεί να θέλει να παίρνει σε το ΦΠΑ 23%, γιατί ο ΦΠΑ στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι ευρωπαϊκός φόρος, τον εισπράττει η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο για την οικονομική ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω φρικτά παράπονα και στις αντιφάσεις οικονομικές, ελπίζω να τα ρυθμίσω, γιατί λέει ο κύριος Σταθάκης ότι δεν είναι όλο, δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα υπερφορολόγηση. Τι λέει, υπερφορολόγηση δεν υπάρχει στην Ελλάδα, που μας έκδαραν τα χαράτσα, πετσόκοψαν το λαό με τους μισθούς και συντάξεις, εβάλανε το χαράτσι στα ακίνητα χωρίς εισόδημα, το κακούργημα των αιώνων. Οι πρόγονοι μου μετέστησαν στη Μεσσηνιακή Επανάσταση γιατί έβαλαν τρεις νέους φόρους το 1834 οι Βαβαροί. Και έγινε η μεγάλη Μεσσηνιακή Επανάσταση του 1934, γιατί μπήκε ο νέος φόρος για το Βελανίδη, που πέραν της δεκάτης που ήταν επί του εισοδήματος, μπήκε ο νέος φόρος της επικαρπίας, μπήκε ο νέος φόρος για το Βελανίδη, μπήκε ο νέος φόρος για τα σκυλιά, από όσους ποιμενικούς κίνες σκύλους είχες, και για τα παράθυρα, πόσα τεκμήρια ευμάρειας, πόσα παράθυρα είχε το σπίτι. Και έγινε επανάσταση. Μαζί με δύο λόγους, να ελευθερώσουν τον Κοροκοτρώνη και να παράσχει η αντιβασιλεία του Όθωνα το 34 σύνταγμα. Λέμε λοιπόν τώρα, είναι η κουβέντα αυτή του Σταθάκη ότι δεν υπάρχει υπερφορολόγηση εδώ. Είναι συζήτηση αυτή ότι το χρέος είναι επαχθές μόνο κατά 5%, το υπόλοιπο είναι κανονικά ομόλογα. Αυτά είναι δραματικά σφάλματα, κακουργηματικής τάξης, ανατρέπουν όλη την οικονομική ανάλυση, την αντιμνημονιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω να μην είναι η κυρίαρχη οικονομική άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας λέω επ' ευκαιρία, ότι το να φέρνει τ' άλλο, ότι εκεί που λέει για τα ομόλογα, που είναι στρωτά τα ομόλογα, μα όλα τα ομόλογα εκδόθηκαν για χρέος. Και το χρέος εκδόθηκε, δηλαδή δημιουργήθηκε από δάνεια. Και τα δάνεια δημιουργήθηκαν από τις υπερτιμολογήσεις των έργων. Και τα δάνεια δημιουργήθηκαν από τους εξοπλισμούς και τις μίζες. Και τα δάνεια δημιουργήθηκαν με το στανιό κατανάλωση που έβαλαν τον Έλληνα, το δυστυχή, κατά αποπλάνηση. Αυτά είναι όλα νομικά επιχειρήματα, τα οποία δεν τα προβάλλουν. Έτσι λοιπόν τελείωσε η οικονομική ανάλυση. Έχω φρικτά παράπονα για τις εθνικές θέσεις ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει μια ασάφεια, περίεργη, για να μην πω ενδοτική και μυστήρια όσον αφορά το θρακικό, όπως φάνηκε θεαματικά από την επιλογή των υποψηφίων ευρωβουλευτών, την περίπτωση της κυρίας Σουλεϊμάν και την άλλη που την έβγαλαν από το ψηφοδέλτιο για να βάλουν έναν του προξενείου. Έχουμε περίπτωση της, του Σκοπιανού και των θέσεων επί του Σκοπιανού, περίπτωση για τα ελληνοτουρκικά θέματα και φυσικά και περίπτωση, δηλαδή μια άποψη πολύ ενδοτική για τους λαθρομετανάστες. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα μείγμα, το οποίο είναι μείγμα αφαιρεγιότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο ΑΠΕ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μελισσόπουλε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα την άλλη φορά.